Γεια σας, πάλι ετοιμάζεται να ανθίσει αυτή εδώ η ομορφιά. Όπως θυμάστε την προηγούμενη φορά δεν την πρόλαβα. Είναι πολύ γρήγορο αυτό το ανθοφόρο στέλεχος. Μιλάμε για σε μια μέρα μεγάλωσε. Αλλά από ό,τι ξέρω και όπως θυμάστε απανθίζει πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν θα πρέπει καθόλου να κοιμηθώ σήμερα για να τον προλάβω. Ή να σηκωθώ πάρα πολύ νωρίς το πρωί, γιατί μέχρι το μεσημέρι νομίζω ότι θα απανθήσει. Αν και λένε ότι μπορεί να κρατήσει και 3 μέρες. Θα δούμε, θα προσπαθήσω πάντως. Δεν χρειάστηκε να σηκωθώ 3 ώρα τη νύχτα. Πρόλαβα 9 ώρα το πρωί. Φανταστικός είναι με το σπάσιο. Βλέπετε πόσο μεγάλο. Έχει φανταστικά πέταλα. Μπία πάλα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα είναι ανθεσμένο. Μία μέρα όπως προηγούμενο ή 3, όπως λέει από 1 έως 3 μέρες. Αλλά το πρόλαβα. Φανταστικό. Απλά φανταστικό αυτά. Δεν μπορώ και να φτάσω εκεί. Έχει παντού κάκτος εδώ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο νήσο. Απλώς τεράστιο. Τέτοια ομορφιά. Θα δούμε βέβαια πόσο θα είναι ανθεσμένο. Άμα πλέον σωστά είχε νόψει σουμπτενιντάτα, θα το γράψω. Ευχαριστώ. Αυτό εδώ είναι το κάκτος μου. Ξέχασα να σας πω ότι έχει και φανταστικό άρωμα. Απλά φανταστικό. Δυστυχώς αμφιφορία δεν διαρκεί πολύ.